μία ακόμη δολοφονία στην Λυκόβρηση που αφορά σε συνάδελφό του, η οποία όμως ακόμη η αστυνομία δεν έχει σχετίσει με την. Με τις επόμενες δύο που ακολουθούν. Καλά, σημαίνει ότι και όλες οι επιθέσεις και δολοφονίες σε οδηγούς ταξί σχετίζονται τώρα με αυτό. Απλά ο κόσμος θα αναφέρει μήπως υπάρχει συνδετικός κρίκος. Για πες μου τώρα, έχουμε άλλη μία δολοφονία οδηγού ταξί στην Καστοριά. Ναι. Απλά πριν από αυτό να πω ότι είναι γεγονός ότι έχουμε διάφορα πιστικά κατά καιρούς με οδηγούς ταξί. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που είπαμε το διευκρίνησα. Στην Καστοριά τώρα είχαμε όντως ένα άγριο περιστατικό. Στις 9 παρατέρα το βράδυ εντοπίστηκε στη Λεύκη Καστοριάς, 10 χιλιόμετρα δηλαδή έξω από την Καστοριά, ένα ταξί, το οποίο μάλιστα ο οδηγός του αναζητούσαν από τις 5.30 ώρα το απόγευμα, το αναζητούσαν οι δικοί του, δεν είχε δώσει σημάδια ζωής. Από τις έρευνες εντοπίστηκε το αυτοκίνητο και γύρω στα 40-50 μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο εντοπίστηκε και η σωρός του 52χρονου οδηγού, ο οποίος έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κρόταφο. Μέχρι στιγμής στο σημείο δεν έχει βρεθεί όπλο, άρα μάλλον μιλάμε για εγκληματική ενέργεια. Βεβαίως έχει πάει στο σημείο δικαστής και κλιμάκιο της ασφάλειας. Και παρακολουθούμε την υπόθεση για να δούμε πώς εξελίσσεται. Μισό λεπτό, έρχομαι.